Οι βίαιες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, καταστροφικές πλημμύρες και ανεξέλεγκτες πυρκαγιές δοκιμάζουν τις αντοχές και την προετοιμασία του κρατικού μηχανισμού στην Ελλάδα. Ακόμη περισσότερο στην Κρήτη, όπου αποστάσεις και κακή κατάσταση του οδικού δικτύου σε συνδυασμό με την ένδυα εξειδικευμένων μέσων αφήνουν ελάχιστα περιθώρια για σωστή και αποτελεσματική αντιμετώπιση κρίσιμων καταστάσεων. Την αναγκαιότητα αυτή έρχεται να απαντήσει ένα καινοτόμο πρόγραμμα που υπέβαλαν η Περιφέρεια Κρήτη και η Αναπτυξιακή Ηρακλείου για να υλοποιηθεί μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματο Συνεργασία Interreg Ελλάδα Κύπρο 2021-2027. Ο ένα από τους βασικούς πυλώνες του βασικού πυλώνε του προγράμματο βασίζεται στην ανάγκη εξειδικευμένη υποστήριξη και μεταφορά ατόμων με ειδικέ ανάγκε για την απομάκρυνσή του από ζώνε κινδύνου την ώρα που τα σώματα ασφαλεία επιχειρούν για τη διάσωση ανθρώπων που βρίσκονται σε κίνδυνο. Ένα σοβαρό πρόβλημα είναι τα άτομα με αναπηρία, τα οποία δεν μπορούν να μετακινηθούν. Αυτός λοιπόν ο, ο τομέας, αυτό λοιπόν αυτό το το σοβαρό πρόβλημα ε, μεταφορά των ατόμων αυτών ή αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν από τι φυσικέ καταστροφέ, ο σκοπό και ο στόχο μα είναι να το λύσουμε και να το αντιμετωπίσουμε. Το πρόγραμμα έρχεται να καλύψει την ανάγκη εξειδικευμένη εκπαίδευση εθελοντών αλλά και την προμήθεια κατάλληλων μέσων για τη μεταφορά ατόμων με ειδικέ ανάγκε. Το πρωτοποριακό πρόγραμμα που εκπονείται εστιάζει και στην αντίστοιχη ανάγκη που υπάρχει στον τομέα τη διάσωση ζώων σε καταστάσει έκτακτη ανάγκη. Τώρα θα εγκριθεί το πρόγραμμα γιατί είναι καινοτόμο. έρχεται να απαντήσει σε πραγματικέ ανάγκε τη κοινωνία. Έρχεται να, να, να δώσει λύσει σε προβλήματα τα οποία υπάρχουν τομέα στον οποίο η Ελλάδα στερείται οργανωμένου μηχανισμού για τη διαχείριση ανάλογων περιστατικών, ενώ σωματεία και εθελοντέ δεν διαθέτουν μέσα και εκπαίδευση για να συμβάλλουν αποτελεσματικά στη διαχείριση αντίστοιχων προκλήσεων. Να εκπαιδεύσουμε εθελοντικέ ομάδε, οι οποίε θα μπορούν να αντιμετωπίζουν τα προβλήματα που έχουν τα ζώα, δηλαδή η, η, η διάσωση, η αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν πρώτη, δηλαδή, βοήθεια πάνω στα ζώα, η μεταφορά των ζώων. Γι' αυτό ακριβώ. Και θα εκπαιδεύσουμε ομάδε εθελοντικέ για αυτό το σκοπό. Και επιπλέον θα πάρουμε και κατάλληλο εξοπλισμό για τη μεταφορά των ζώων. Όπω εξηγεί ο Διευθυντή τη Αναπτυξιακή Ηρακλείου, μέσα από το πρόγραμμα, το οποίο χαρακτηρίζεται καινοτόμο και απόλυτα επίκαιρο, σχεδιάζεται η κατάρτιση όλων των αντίστοιχων εθελοντικών ομάδων για την εφαρμογή Διάσωσης, την παροχή πρώτων βοηθειών, όσο όμω και την εξασφάλιση εξοπλισμού και κατάλληλων οχημάτων μεταφορά, τόσο για άτομα με ειδικέ ανάγκε, όσο και για ζώα που βρίσκονται σε κίνδυνο. Όλη η αναπτυξιακοί φορεί και η πολιτεία θα πρέπει να συνεργαστούν στενά. Είναι ένα κομμάτι το οποίο ε, δεν το έχει δουλέψει η τοπική κοινωνία, δεν το έχει αναπτύξει η τοπική κοινωνία, είναι όμω πάρα πολύ σοβαρό το θέμα και θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε.